Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, να δούμε διάφορα θέματα. Θα καλησπερίσουμε τον κύριο Λευτέριο Ιωαννίδη, ο οποίος είναι ο πρόεδρος της οικολογικής κίνησης Κοζάνης, εν ενεργεία δημοτικός σύμβουλος και πρώην δήμαρχος της Κοζάνης. Καλησπέρα σας, κύριε Ιωαννίδη. Καλησπέρα. Και σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας. Να είστε καλά, γιατί έχουμε και μια τελευταία έτσι, παρέμβασή σας. Γίνεται μια εκτενής αναφορά στα μέσα μαζικής ενημέρωσης για την επικείμενη συμφωνία των Δήμων Κοζάνης, Εορδαία και Αμυντέο με τη ΔΕΗ και το ΙΠΕΝ σχετικά με τους όρους σύμβασης προμήθειας θερμικής ενέργειας για τις ηλιοθερμάκες περιοχές. Ναι. Κάνατε μια παρέμβαση. Θέλω να μας πείτε για την παρέμβασή σας. Αναφέρεστε σε πάρα πολλά ζητήματα όσον αφορά το ορυκτό αέριο και σε άλλα πολλά. Πάμε να τα δούμε αναλυτικά και με αφορμή την παρουσία της κυρίας Δούκου στην περιοχή. Να πω λίγο το εξής. Δεν είναι η πρώτη φορά που κάνω παρέμβαση για το συγκεκριμένο θέμα. Όχι, απλά αυτή έχει σχέση με το πρόγραμμα πόλων που παρουσίασε η κυρία Δούκου τις προηγούμενες μέρες στην περιοχή μας, κύριε Δημάρχη. Στο κείμενο τους ή άλλως επικαλούμε παλαιότερη παρέμβαση πάλι με το ίδιο θέμα. Και το θεμελιώδες ζήτημα, το βασικό ζήτημα με το οποίο απασχολείται η συγκεκριμένη παρέμβαση, στο οποίο επιδιώκει να πανέβει, είναι το μέλλον της τηλεθέρμανσης. Και κυρίως το ποια θα είναι η επόμενη μέρα της τηλεθέρμανσης μετά το Λιγνίτη, αυτή η μέρα έχει έρθει. Όπως ξέρουμε, από το 2020 και μετά έχει δρομολογηθεί μια λύση, έχει υπογραφεί νομίζω το Σεπτέμβριο του 2020, μια λύση που προέκρινε τη χρήση φυσικού ορυκτού αερίου, την κατασκευή μιας μονάδας συνήθης ηφαία και την διασύνδεση των τριών τηλεθερμάνσεων Αμυντέου, Τολεμαίδες και Κοζάνης. Από τότε, βέβαια, κύριε Βακρατσά, μεσολάβησαν πάρα πολλά πράγματα. Μεσολάβησε ένας πόλεμος, μια εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, για να το πούμε σωστά, ο κορονοϊός και προφανώς επακολούθησε μια οξία ενεργειακή κρίση, όπου δρομολόγησε και επιτάχυνε και συνεχίζεται ακόμα και επιτάχυνε, αν θέλετε, την πολιτική αποδέσμευσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το φυσικό αέριο ή ορυκτό αέριο. Αντί λοιπόν εκεί την εποχή εμείς να μπούμε σε ένα προβληματισμό και να επαναξιολογήσουμε αυτή την πρόταση και να δούμε τι εναλλακτικές υπάρχουν, εντούτοις μονολυθικά και μονοδιάστατα επιμείναμε προς αυτή την κατεύθυνση. Σήμερα, ακριβώς 4 χρόνια μετά, παραμένουμε και περιμένουμε και προσδοκούμε να ενεργοποιηθεί αυτή η πρόταση, η οποία παρουσιάζει μια σειρά από προβλήματα, από ό,τι φαίνεται, χωρίς να έχουμε σαφή και πλήρη ενημέρωση. Και αυτό το οποίο επικαλούμε ως μέσα μαζικής ενημέρωσης είναι οι φήμες ή πληροφορίες ότι επίκειται η υπογραφή της συμφωνίας για την παροχή θερμικής ενέργειας. Το επόμενο διάστημα. Χωρίς να ξέρουμε ακόμα. Το έχει και ο Περιφερειακός. Το έχει πει και ο Περιφερειακός. Ακριβώς. Ξέρουμε κάποια πράγματα τα οποία μας προκαλούν προβληματισμό. Αυτό που με βάση, με βεβαιότητα, ξέρουμε ότι αυτή τη στιγμή όλη η Ευρώπη φεύγει από το φυσικό αέριο, ενώ εμείς θα δεσμευτούμε για πάρα πολλά χρόνια ακόμα επενδύοντας πάρα πολλούς πόρους. Να έχουμε υπόψη ότι όλη αυτή η λύση του φυσικού του ορυκτού αερίου κοστολογείται μαζί με τη μονάδα Σιθιά και όλα τα υπόλοιπα συνοδά έργα σχεδόν στα 400 εκατομμύρια. Και το ερώτημα που εγώ θέτω μέσα από αυτό το κείμενο και έχει τεθεί και από άλλους το προηγούμενο διάστημα, μήπως όλο αυτό το χρονικό διάστημα θα πρέπει να αξιολογηθεί μια πρόταση που να στηρίζεται στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας όπως ήδη κάνουν οι περισσότερες περιοχές που έχουν τηλεθερμάνσει σε όλη την Ευρώπη. Δηλαδή, μήπως πάμε για άλλη μια φορά όταν. Θα σας θυμίσω, κύριε Βακατσά, στο παρελθόν επιμείναμε στο Λιγνίτη όταν όλοι είχαν αποφασίσει να φύγουν. Μήπως εμείς επιμένουμε ξανά σε ένα δεύτερο λάθος. Η λογική ότι θα πρασινίσουμε την τηλεθέρμανση τα επόμενα χρόνια έχει το εξής πρόβλημα. Πρώτα απ' όλα δεν έχει κανένα χρονοδιάγραμμα. Δευτερευόντως δεν απαντάει κανείς που θα βρεθούν οι επιπλέον πόροι. Έτσι, γιατί λοιπόν να μην αξιοποιήσουμε τους πόρους σήμερα. Επίσης αναφέρεται ως επιχείρημα για την επιτάχυνση της υπογραφής της σύμβασης ο χρόνος. Δεν ισχυρίζουμε ότι υπάρχει χρόνος, σαφώς και υπάρχει ζήτημα χρόνου, αλλά. Υπάρχει μεγάλη αβεβαιότητα στους τρεις δημάρχους, κύριε Ιωαννίδη, και δεν ξέρω αν έχετε και εσείς αυτή την ανησυχία, γιατί είστε και δημοτικός σύμβουλος για ενεργεία. Αβεβαιότητα υπάρχει πολύ μεγάλη. Μεγάλη και τι θα γίνει το επόμενο διάστημα. Όμως εγώ επιμένω να λέω ότι ο χρόνος ούτως ή άλλως και σήμερα είναι υπογραφή η σύμβαση, να συμφωνήσουν οι δήμαρχοι, να συμφωνήσουν οι δήμοι, αν θέλετε, οι τηλεθερμάνσεις. Στο νέο σχέδιο σύμβασης θα απαιτηθεί ένα χρόνο 3-4 χρόνων μέχρι να ολοκληρωθεί. Μάλιστα. Γιατί να μην αξιοποιήσουμε λοιπόν αυτόν τον χρόνο, αυτό το διάστημα, μάλλον με έναν καλύτερο τρόπο. Και επειδή αναφερόμαστε στο Απόλλων, η κυρία Δούκου ήταν πριν από 3-4 εβδομάδες στην Κοζάνη, έχει μάλλον ίσως και λίγο παραπάνω, όπου παρουσίασε το πρόγραμμα Απόλλων. Το πρόγραμμα Απόλλων είναι ένα πρόγραμμα που αξιοποιεί το εργαλείο των ενεργειακών κοινοτήτων προκειμένου να παρέχει ενέργεια στους Δήμους, στις ΔΕΙΑ. Στους στοεύσους δηλαδή και στα ευάλωτα νοικοκυριά μέσα από ένα σχήμα λίγο σύνθετο για να το αναλύσουμε τώρα, αλλά σε κάθε περίπτωση αξιοποιεί υποδομές ΑΠΕ,
Υπάρχουν διάφοροι προβληματισμοί, αν θέλετε, και ενστάσεις για αυτό το πράγμα, αλλά σε κάθε περίπτωση είναι ένα εργαλείο. Να άκουσα και τον κύριο Πλακετά, δεν το είδε τόσο πολύ με θετικό μάτι ο δήμαρχος της Ορδέας. Εγώ αυτό το οποίο ισχυρίζομαι είναι ότι πρέπει να κάνουμε ένα αντίστοιχο πρόγραμμα από όλων, στο ονομάσουμε όπως θέλουμε. Δεν ξέρουμε σε ένα λέγεται από όλων. Αλλά να διασφαλίζει σταθερή και πράσινη ενέργεια. Ένα αντίστοιχο πρόγραμμα για τις τηλεθερμάνσεις των περιοχών μας. Το έχω επισημάνει και ιδιαιτέρως και στον Δήμαρχο και στον Περιφερειάρχη, αλλά το έχω πει και δημοσίως. Νομίζω ότι τώρα είναι η στιγμή που πρέπει να δούμε λίγο τα πράγματα λίγο πιο ευρεία και πιο ανοιχτά. Αυτή είναι η πρώτη θέση της παρέμβασής μου. Σαν στόχο είχε να ανοίξει τον δημόσιο διάλογο γύρω από αυτό το ζήτημα. Αντιλαμβάνομαι ότι είναι Αύγουστος και είναι δύσκολη εποχή για. Αλλά σε κάθε περίπτωση χρόνος δεν υπάρχει πολύ. Και νομίζω ότι θα πρέπει να πάρουμε γενναίες αποφάσεις. Επειδή έχετε εμπειρία μεγάλη. Και επειδή να πω για το τελευταίο επιχείρημα. Είναι σε εξέλιξη μια γεωπολιτική κρίση στη Μέση Ανατολή. Ναι. Και το φέρνω ως παράδειγμα. Αν βαθύνει αυτή η κρίση γεωπολιτική και υπάρχει μια εξέλιξη, μια κλιμάκωση αυτής της κρίσης, πιθανόν να δούμε την ενεργειακή κρίση να εκτείνεται, να βαθαίνει. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι με τη χρήση του ρηκτού αερίου οι κάτοικοι της Δυτικής Μακεδονίας ή τηλεθερμάνσεις γινόμαστε έρμεα διαφόρων εξελίξεων σε παγκόσμιο επίπεδο, το οποίο δεν μπορεί να τα επηρεάσουν. Ενώ αν στηριχτούμε σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αντιλαμβάνεστε ότι το πράγμα γίνεται πολύ πιο ελεγχόμενο και πολύ πιο σταθερό και ασφαλές. Αυτή λοιπόν την έννοια επιμένω, δεν έχω την τεχνική υποδομή για να κάνω μια πλήρη ανάλυση, αλλά σε κάθε περίπτωση αυτό πρέπει τώρα να γίνει μια επαναξιολόγηση και μια παρουσίαση και συγκριτική αξιολόγηση όλων των διαθέσιμων λύσεων. Μπορείτε θετικά κάποιο από του φορεί, έχετε μιλήσει μέχρι στιγμή, ο Δήμαρχο ή οι άλλοι συνάδελφοί σα. Εγώ στέκομαι στι δημόσιε τοποθετήσει των εκπροσώπων των αυτοδιοικητικών φορέων. Από ό,τι αντιλαμβάνομαι και ο Δήμαρχο και ο Περιφερειάρχη προφανώ προσανατολίζονται σε μια κάποια άλλη λύση. Από εκεί πέρα μένει να το δούμε και μένει όταν θα γίνει αυτή η τελική λύση να την αξιολογήσουμε. Γιατί όπως γράφει και στο κείμενο, ακόμα δεν την έχουμε δει σε όλη τη την έκταση και στην τελική της διαμόρφωση, ούτως ώστε να μπορούμε και ακριβώς να την αξιολογήσουμε. Απλά η δική μου πρόταση είναι εκ των προτέρων να καταθέσω μια εναλλακτική πρόταση, ούτως ώστε να αξιολογηθεί και αυτή. Μάστε. Σας ανησυχεί όλη αυτή η εξέλιξη, γιατί βλέπουμε ότι υπάρχει μια καθυστέρηση. Στον υπάρχει μια συμφωνία των Δημάρχων με το Υπουργείο, έχουν τεθεί πολλά ζητήματα, ειδικά από την πλευρά του Δήμου Ορδέας και με τους ηλεκτρολέβητες κλπ. Σας ανησυχεί, φοβάστε ότι μπορεί να μην έχουμε θετικές εξέλιξεις. Ακούσαμε και τον κύριο Σκυλακά και άλλα να λέει προχθές σε μια ερώτηση του κύριου Κουκουλόπουλου στην Βουλή και για το μέλλον των τηλεθερμάσεων την επόμενη μέρα και για τα ενεργειακά. Όπως σας είπα, κύριε Βακρατσά, προφανώς και με ανησυχεί και σαφέστατα. Ο χρόνος που χάνεται είναι σημαντικός. Ήδη έχει χαθεί πάρα πολύς χρόνος. Υπενθυμίζω ότι ξεκινήσαμε το 2020. Ήμουν τότε πολύ δίπλα στον κύριο Μουσουρούλη όταν το συζητούσε τηλεφωνικά και λάπ βρήκαμε τη λύση, παιδιά. Από τότε πέρασαν 4 χρόνια και είμαστε μάλλον λίγο πολύ, όχι στο ίδιο σημείο, αλλά δεν έχουν γίνει τα βήματα που θα έπρεπε να γίνουν. Προφανώς όμως πρέπει να λυθούν τα πιο προβλήματα. Σε κάθε περίπτωση. Πέρα από η βιασύνη όμως δεν πρέπει να μας οδηγήσει σε λανθασμένες αποφάσεις, κύριε. Ναι, γιατί πολλές φορές η βιασύνη. Αντιλαμβάνομαι και τους θυμάκους, γιατί δεν θέλω να κάνω αυτή τη στιγμή, να αξιοποιήσω αυτό το γεγονός για κάποια κριτική. Αντιλαμβάνομαι και τη θέση των δημάρχων, την αντιλαμβάνομαι γιατί το έχω περάσει και εγώ ίδιος και το ότι καλούνται και βρίσκονται μπροστά σε πολύ δύσκολες αποφάσεις. Και αντιλαμβάνομαι και ότι πρέπει να πετύχουν το καλύτερο δυνατό για τις τηλεθερμάνσεις και για την περιοχή τους. Νομίζω όμως ότι πρέπει να καταφέρουμε να δούμε τη πολύ μεγάλη εικόνα. Έτσι. Ωραία. Τώρα, με αφορμή που σας φιλοξενώ, να έρθω λίγο πρώτο έτσι εξάμεινο της νέας δημοτικής αρχής. Τι ήθελα το πρώτο σχόλιο σας. Δίνοντας μια συνέντευξη τώρα τελευταία στην ηλεκτρονική εφημερίδα Kozan.gr, διάβασα πάρα πολλές παρεμβάσεις σας και αναφερθήκατε στην συμπλήρωση των 6 μηνών από τη νέα αυτοδιοικητική θητεία. Βλέπουμε μια δημοτική αρχή που ασχολείται πάρα πολύ με την επικοινωνία και πάρα πολλά ζητήματα. Το πρώτο σχόλιο σας θα ήθελα. Αν όντως η νέα δημοτική αρχή έχει βρει το βηματισμό της, προχωράνε έργα, προχωράνε παρεμβάσεις ή προχωράει σε μια διαδικαστική κατάσταση το να λύσει κάποια ζητήματα και να βρει το δρόμο της στην πορεία. Ποια είναι η άποψή σας? Κοιτάξτε να δείτε, νομίζω ότι η δημοτική αρχή, κύριε Βακαρτσά, κινείται με κεκτημένη ταχύτητα από την προεκλογική περίοδο. Δηλαδή έχει αποκτήσει έναν τρόπο με τον οποίο κινείται, διαχειρίζεται τα πράγματα και τον δημόσιο λόγο κατά την προεκλογική περίοδο και νομίζω ότι βρίσκεται σε μια τέτοια κεκτημένη ταχύτητα. Δεν έχει βρει το βηματισμό της και είμαι σαφής και ξεκάθαρος και κυρίως δεν έχουμε καταλάβει τι ακριβώς θέλει να κάνει. Αυτή τη στιγμή διαχειρίζεται με επικοινωνιακούς όρους μία σειρά έργων και πρωτοβουλειών
τα οποία έρχονται από το παρελθόν και έτσι γίνεται κάθε φορά που αλλάζει μια δημοτική αρχή. Δεν κόβεται ο χρόνος στη μέση. Υπάρχει συνέχεια στα πράγματα. Αλλά τα διαχειρίζεται με έναν επικοινωνιακά τρόπο λανθασμένο κατά την άποψή μου και μια λογική υπερπροβολής και, και ενσωμάτωσης ή να κερδίσει το επικοινωνιακό παιχνίδι, χωρίς ουσία όμως. Δεν έχουμε δει όμως μια στρατηγική, δεν έχουμε δει ένα σχέδιο, δεν έχουμε δει ένα όραμα, δεν έχουμε δει κάτι συνεκτικό, τον οποίο να μας δίνει μια αισιοδοξία ότι αυτή η δημοτική αρχή θέλει κάπου να πάει το καράβι. Θα σας φέρω ένα παράδειγμα για να είμαι λίγο πιο σαφής. Δεν έχουμε δει το στίγμα της νέας δημοτικής αρχής. Ακούσαμε τις προάλλες έβγαλε ένα δελτίο τύπου δημοτική αρχή για το λεγόμενο εκοθέρμανση. Ναι. Και μάλιστα με ένα μπομπόδι τίτλο που έγραφε «Έπεσε η θεμέλια λίθος του εκοθέρμανση». Της στρατηγικής της νέας δημοτικής αρχής. Το διάβασα το κείμενο με πολύ μεγάλη προσοχή. Αλλά πραγματικά προβληματίστηκα για ποιο λόγο κάποιος έγραψε ένα τέτοιο πράγμα, όταν προσπαθεί απλά να μας κοροϊδέψει. Γιατί δεν μπορεί μια ενημέρωση του Περιφερειάρχη να ονομάζεται θεμέλια λίθος, όταν ακόμα και στο ίδιο το κείμενο υπήρχαν ασυνέχειες και αντιφάσεις. Τι θέλω να πω. Εγώ ξέρω, και αυτό προσπάθησα να κάνω, να υποτάσω την επικοινωνία στην πολιτική. Δηλαδή, να έχουμε την πολιτική και η επικοινωνία να υπηρετεί την πολιτική. Εδώ έχουμε το ακριβώς ανάποδο. Έχουμε πολλή επικοινωνία και ψάχνουμε να βρούμε ακόμα την πολιτική. Ψάχνουμε να βρούμε το περιεχόμενο, το στόχο και τη στόχη. Άρα δεν έχει βρει το στίγμα και ένα σχέδιο για την αντιμετώπιση των πολύ μεγάλων προβλημάτων τη περιοχή μα, η Δημοτική Αρχή. Ναι, είναι σαφές και ξεκάθαρο αυτό και νομίζω. Δεν έχει καταλάβει ο Σοκαλιάρης ότι είναι στη θέση του Δημάρχου και η συμβουλή του κύριε Ιωαννίδη. Δεν θέλω να μπω σε τέτοιου τύπου κριτική για το τι έχει καταλάβει ή δεν έχει καταλάβει ο Δήμαρχος. Εγώ αξιολογώ τα πράγματα με βάση το τι βλέπω. Επίσης, αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχει μια διάθεση της Δημοτικής Αρχής να οικειοποιηθεί τα ζητήματα της καθημερινότητας. Αλλά εγώ αυτό που βλέπω είναι μια συνέχεια στα ζητήματα της καθημερινότητας. Δεν έχω δει κάποια μεγάλη αλλαγή. Αντιλαμβάνομαι την πρόθεση να δείξει η Δημοτική Αρχή ότι κάτι αλλάζει, αλλά δεν αλλάζει κάτι. Δεν μπορούν να αλλάξουν τα πράγματα σε 6 μήνες, δεν αλλάζουν γρήγορα. Αλλάζουν με πολύ καθημερινή δουλειά και θέλουν και βάθος χρόνου να αλλάξουν. Έτσι. Διάβασα και είδα και τη συνέντευξη και τις συνεντεύξεις του Δημάρχου, τις βλέπω και τις παρακολουθώ. Και η αλήθεια είναι ότι προβληματίζομαι κυρίως για τον τρόπο με τον οποίο τοποθετείται στα ζητήματα. Σε κάθε περίπτωση όμως είμαστε ακόμα στο πρώτο 7μηνο. Ας δώσουμε όχι λίγη ανοχή, δεν υπάρχει ανοχή, αλλά ας δώσουμε λίγο χρόνο ακόμα, ώστε να μπορούμε να βγάλουμε και πιο σαφή και χρήσιμα συμπεράσματα για να είμαστε και δίκαιοι στην κρίση και στην αξιολόγηση. Μα βλέπετε ότι δεν υπάρχει συνοχή στην παράταξη της πλειοψηφίας. Κοιτάξτε να δείτε. Γιατί βλέπουμε διάφορα. Βλέπουμε διάφορα, πάρα πολλά. Η άσκηση της διοίκησης, κύριε Βακρατσά, είναι ένας μαραθώνιος, ο οποίος στην πορεία, αντιμετωπίζοντας καθημερινά προβλήματα και ερχόμενος σε σύγκρουση με τα προβλήματα, τα οποία είναι σκληρά, δοκιμάζει τη συνοχή μιας δημοτικής αρχής. Και η αλήθεια είναι ότι αν στους πρώτους 7 μήνες έχουμε δει τόσο σημαντική έλλειψη συνοχής και ζητήματα εσωτερικής λειτουργίας, η αλήθεια είναι ότι με τρομάζει για το πώς αυτή η ομάδα θα διατηρήσει τη συνοχή της τα επόμενα χρόνια. Και μάλιστα με πολύ μεγάλες προκλήσεις, δύσκολες αποφάσεις, σκληρές αποφάσεις, διληματικές αποφάσεις. Όπου εκεί πέρα δεν θα κριθεί αν θα κερδίσουμε τις εκλογές, γιατί πρώτων εκλογών είναι όλα καλά και όλα βελούδινα. Η επόμενη μέρα όμως, έχοντας μπροστά πολύ σκληρά ζητήματα, θέτει σε αμφισβήτηση σαφέστατα τη συνοχή και η αλήθεια είναι ότι τα πρώτα δείγματα δεν είναι και πολύ ενθαρρυντικά. Τώρα, με αφορμή που είστε και νέος πρόεδρος της οικολογικής κίνησης Κοζάνης, έχω και έναν απολογισμό εδώ τελευταία της οικολογικής κίνησης. Ποιοι είναι οι στόχοι σας από εδώ και πέρα ως νέος πρόεδρος και ως με ένα σώρο πολλές παρεμβάσεις εδώ από την προηγούμενη διοίκηση. Για να βγάλουμε έναν στόχο, πρέπει να δούμε λίγο και από πού ερχόμαστε. Ναι. Ερχόμαστε. Αν θέλετε, η οικολογική κίνηση είναι μία από τις πιο ιστορικές οικολογικές ομάδες της Ελλάδος. Αρκετά χρόνια. Έτσι. Μια αξιοσημείωτη παρουσία σε πολύ δύσκολες εποχές για την οικολογία και για το περιβάλλον. Ξεκίνησε και ιδρύθηκε τη δεκαετία του 1980, έχοντας την πρόθεση να μιλήσει για τα ζητήματα του περιβάλλοντος. Για τα ζητήματα της μεταλιγνητικής εποχής σε εποχές που δεν ήταν και τόσο πολύ στο δημόσιο διάλογο. Και όχι μόνο αυτό, ασκούνταν και πολύ σκληρή κριτική τότε στην οικολογική κίνηση και στα στελέχη της, γιατί αναδεικνύουν αυτά τα ζητήματα. Παρ' όλα αυτά, πέτυχε να έχει μια σημαντική κοινωνική βάση. Αυτό φάνηκε και σε παλιότερες δημοτικές εκλογές που κατέβηκε ως οικολογική κίνηση. Αλλά, αν θέλετε, και στην καθημερινή της δραστηριότητα. Τα τελευταία χρόνια, μια σειρά από λόγους, η αλήθεια είναι ότι δεν είχε τη δραστηριότητα που θα μπορούσε να έχει, ήταν έτσι λίγο, έπεσαν οι τόνοι. Σε κάθε περίπτωση, διαδεχόμενος έναν πολύ έτσι, σημαντικό άνθρωπο της πολιτικής οικολογίας, το Λάζο, της οικολογίας μάλλον, το Τζικριτζή. Το Λάζο του Τζικριτζή, με μια
σπουδαία παρακαταθήκη, αντιλαμβάνεστε κύριε Βακρατσά, ότι οι στόχοι δεν μπορεί παρά να είναι υψηλοί. Ενεργοποίηση της κοινωνίας, συζήτηση με την κοινωνία για τα ζητήματα της δικής μετάβασης, ανάδειξη συζητημάτων περιβάλλοντος, φύσης, βιοποικιλότητας. Ούτως ή άλλως, αυτή τη στιγμή σχεδιάζουμε, κάνουμε έναν σχεδιασμό, θέλουμε να καταγράψουμε, να κάνουμε ένα στρατηγικό σχεδιασμό, έναν οδικό χάρτη δράσεων και παρεμβάσεων. Σχεδιάζουμε κάποιες παρεμβάσεις γύρω από τα ζητήματα της βιοποικιλότητας, της φύσης, της προστασίας της φύσης και πώς μπορούν αυτά να αποτελέσουν ένα στοιχείο σημαντικό για την στρατηγική της περιφέρειάς μας. Θέλουμε να διευρύνουμε, αν θέλετε, την κοινωνική μας βάση, να κάνουμε δράση για την νεολαία, για τα ζητήματα της κλιματικής αλλαγής που πλέον τη βιώνουμε, όχι κλιματικής αλλαγής, κλιματικής κρίσης που πλέον τη βιώνουμε. Με μεγάλη ψιδρία πλέον σε περιοχές που δεν το πιστεύαμε. Όλοι τα μυευτήρες και τα ρέματα που γεμίζουν τον ελέγχο έχουν στερέψει. Μπροστά μας έχουμε, και επειδή είναι ένα μείζον ζήτημα, μπροστά μας έχουμε μια κρίση υπαρξιακής φύσεως. Δεν διακυβεύεται κάτι εφημέρο ούτε κάτι τοπικό. Διακυβεύεται κάτι πλανητικό, το οποίο έχει όμως ξεκάθαρα και τοπικά χαρακτηριστικά. Και αυτό ισχύει για κάθε τόπο της χώρας, της Ευρώπης, του πλανήτη. Υπό αυτή λοιπόν την έννοια, τα ζητήματα της αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής, της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, που είναι δύο διαφορετικά πράγματα, αλλά πολύ σημαντικά, νομίζω είναι θέματα τα οποία θέλουμε να τα αναδείξουμε. Και θα δούμε αρκετά παρεμβάσεις. Και θα προσπαθήσουμε να δούμε πώς μπορούμε να βελτιώσουμε, αν θέλετε, να κάνουμε περισσότερες δράσεις και παρεμβάσεις γύρω από τα ζητήματα του περιβάλλοντος, της οικολογίας, της διασύνδεσης του περιβάλλοντος με την κοινωνία και την οικονομία. Δεν είναι τρία διακριτά πράγματα αυτά. Να μιλήσουμε για τους φυσικούς πόρους, για την άγρια φύση, για μια σειρά από πράγματα που είναι πολύ σημαντικά για τη ζωή μας. Ωραία. Τώρα, κλείνοντας, θα ήθελα έτσι και ένα σχόλιο. Ακούσαμε πάρα πολύ, ακούω πάρα πολλούς έξω να λένε ότι θα πρέπει να επιστρέψει και πάλι δυναμικά ο Λευτέρης Ιωαννίδης στην τοπική αυτοδιοίκηση. Όχι ότι δεν είστε, είστε ένα ενεργειακό σύμβουλος της Ελλάσσονος Αντιπολίτευσης. Θα δούμε τον Λευτέρη Ιωαννίδη να επιστρέψει το 28 σε επικεφαλής παράταξης διεκδικώντας τον Δήμο Κοζάνης. Είναι πολλοί που το λένε. Είναι πολύ γιατί έφυγε και δεν επέμενε να είναι υποψήφιος δήμαρχος με όλες αυτές τις καταστάσεις που λέμε, θα μπορεί να είχατε κερδίσει τις εκλογές, κύριε Δημαρχέ. Σε αυτό εδώ το τραπέζι, κύριε Βακρατσά, πριν τις εκλογές. Το 19 μου το είχατε πει. Πριν και δημοσίως είχα πει ότι εγώ, δεσμευόμενος και ακολουθώντας, αν θέλετε, την παράδοση, τις αρχές της παράταξης ή αν θέλετε και δικές μου προσωπικές αρχές, έτσι, είπα ότι κλείνοντας ένας κύκλος, ας τον θεωρήσουμε τον πρώτο κύκλο, κλείνοντας ένας κύκλος, το 23 δεν θα είμαι υποψήφιος δήμαρχος, είτε έτσι είτε αλλιώς. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν, θέλοντας να είμαι συνεπής σε αυτά που λέω, δεν θα μπορούσα να κάνει διαφορετικά. Προφανώς υπήρχαν και μια σειρά από λόγους και αιτίες και σε προσωπικό επίπεδο και σε επαγγελματικό επίπεδο ή και σε πολιτικό επίπεδο που επιτάχυναν, αν θέλετε, αυτή τη διαδικασία. Σε κάθε περίπτωση όμως αυτά είναι λίγο ιστορικά. Ήδη είμαστε στο 2024. Οι επόμενες εκλογές είναι το 2028. Εντάξει, ο χρόνος πάρα πολύ ετοιμάζεται όμως. Αυτή τη στιγμή δεν είναι κάτι που με απασχολεί. Εγώ είμαι εδώ, είμαι στην τοπική αυτοδιοίκηση. Ήμουνα υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος με την παράταξή μου και με επικεφαλής τον Χάρη τον Κουζιάκη. Η παράταξη έχει επικεφαλής και είναι ο Χάρης ο Κουζιάκης αυτή τη στιγμή. Από εκεί και πέρα επίσης η δημοτική κίνηση έχει όργανα, έχει αποφάσεις. Όταν θα έρθει εκείνη η στιγμή, τότε θα τα συζητήσουμε και θα ανοίξει αυτή η συζήτηση. Πάντως δεν αποκλείεται κάτι με την έννοια ότι αν υπήρχε ίσως μια πίεση, αν βλέπατε διαφορετικά τα δεδομένα του 28, πρώτο αθώο, καλά να είμαστε μέχρι τότε, να ίσως το είδε κάπως διαφορετικά. Επειδή, κύριε Βακατσέ, η ζωή είναι πάντα γεμάτη εκπλήξεις, αλλαγές και αλλαγές που κανείς δεν μπορεί να τις προβλέψει. Δεν εξ αρχής σας, από θέση αρχής σας, λέω ότι δεν αποκλείω σε καμία περίπτωση τίποτα. Ναι. Αλλά αυτό δεν συνεπάγεται κιόλας κάτι ή ότι δρομολογείται κάτι. Σε κάθε περίπτωση, επαναλαμβάνω, παραμένω στην τοπική αυτοδιοίκηση, είμαι εκλεγμένος δημοτικός σύμβουλος, είμαι στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της ΚΕΔΕ, παραμένω άνθρωπος αυτοδιοίκησης. Νομίζω ότι είμαι σε ηλικία που δεν έχω το περιθώριο να πω ότι δεν με έχουν πάρει τα χρόνια ακόμα. Οπότε, ωραία. Σε κάθε περίπτωση εξ αρχής δεν μπορούμε. Είστε ικανοποιημένος να κλείσουμε αυτό από την παρουσία της παράταξης στο Δημοτικό Συμβούλιο? Υπάρχει ενεργός ο ρόλος της παράταξης και ένα πολύ κριτική και με σημαντικές παρεμβάσεις και του επικεφαλής, του κυρίου Χάρη Κουζιάκη, αλλά και των συναδέλφων σας Δημοτικό Συμβούλιο. Σε πολλά ζητήματα. Ναι, είμαι ικανοποιημένος. Νομίζω εκτιμώ ότι υπάρχει μια κινητικότητα μάλλον από την παράταξη και διαρκείς παρεμβάσεις. Αυτό που όμως πρέπει να κάνει το επόμενο διάστημα είναι να γίνουμε πιο παραγωγικοί και να γίνουμε κυρίως πιο προγραμματικοί. Δηλαδή, πέρα από το τι είναι αυτό που πιθανόν
κατακρίνουμε στην Δημοτική Αρχή. Νομίζω ότι η πολύ μεγάλη εξήγηση σημασία έχει και αυτήν η παράδοση της δημοτικής κίνησης διαχρονικά. Είναι να έχουμε έναν πολύ σαφή προγραμματικό λόγο, στοχεύοντας και μιλώντας για την Κοζάνη του 2030. Πώς τη σκεφτόμαστε, πώς την οραματιζόμαστε, πώς θέλουμε να είναι και πώς ενεργοποιήσουμε τους πολίτες προς αυτήν την κατεύθυνση. Νομίζω αυτό είναι το βήμα που πρέπει να ακολουθήσουμε τα επόμενα χρόνια και νομίζω ότι εκεί θα πρέπει να εντείνουμε τις δραστηριότητες μας. Αν θέλετε, και η παρέμβασή μου η χθεσινή έχει σε σχέση σε μια ευρύτερη συζήτηση, ένα ευρύτερο πλαίσιο, ακόμα και με την επόμενη μέρα και με το πώς βλέπουμε τα πράγματα σε ένα μακροπρόθεσμο ορίζοντα και πλαίσιο. Ωραία. Σας ευχαριστώ, Θωμά, για την παρουσία σας. Εδώ θα είμαστε και το επόμενο διάστημα. Σας ξαναφιλοξενήσουμε με σημαντικές παρεμβάσεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Ιωαννίδη. Να είστε καλά.